Audi Q5, τοποθέτηση οθόνης Android 11, 8 πύρινης 4 GB RAM, 8,8 ιντσών. Είναι το μοντέλο που είχε αυτό το μέγεθος οθόνης, όπως όλα. Μαζεύεται δεξιά λίγο το alarm, το οποίο συνεχίζει και λειτουργεί βέβαια, και γίνεται όλο το σημείο οθόνη. Χειριστήρια τιμονιού λειτουργούν κανονικά, δεν επηρεάζεται κάτι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στο μενού της Audi. Πατώντας το Media, πηγαίνουμε στο μενού του Android. Εδώ που λέει Audi MMI, είναι για να γυρίζουμε όποτε θέλουμε στο εργοστασιακό μενού της Audi. Ή απλά αγγίζουμε το touch της οθόνης και βλέπουμε το μενού το Android. Έχουμε μουσική μέσω USB. Έχει δύο USB το συγκεκριμένο μοντέλο. Και έχει και είσοδο κάρτα SIM. Αλλαγή κομματιών από εδώ κανονικά. Έχουμε και υποστήριξη βίντεο. Εδώ είναι οι εφαρμογές μας. Στο βίντεο βλέπουμε τα βίντεο. Σπιτάκι, αρχική ξανά. Music και έχουμε τη μουσική. Έχουμε επίσης κάμερα οπισθοπορίας. Το βάζουμε μπρος. Έχουμε και γωνία τιμονιού όσο στρίβουμε το τιμόνι. Έχουμε και ενδεικτικά θυρών. Σβήνουμε. Αρχική ξανά. Λοιπόν, έχουμε CarPlay και Android Auto με το Z-Link. Ασύρματο. Έχουμε GPS χωρίς ίντερνετ, το iGo. Έτσι βάζουμε διαδρομή. Επιλέγουμε τυχαία μια οδό. Μπορούμε να το βλέπουμε 3D ή δυσδιάστατο. Έτσι ακυρώνουμε. Αρχική και βγαίνουμε πίσω. Bluetooth, ιστορικό κλήσεων, μουσική, τα πάντα. Και εννοείται ασύρματα με το Z-Link έχουμε το CarPlay. Έχουμε επίσης και αυτά τα οργανάκια. Δείχνουν στροφές και τέτοιο να λειτουργεί το αυτοκίνητο. Θερμοκρασία. Και εδώ γυρίζουμε στο εργοστασιακό μενού της Audi, όπου πατάμε το radio και ξανά ράδιο όπως πριν. Αυτά. Για τα μοντέλα με Audi Concert και το κουμπάκι το Media.